Γεια σας, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς δεν κοιμηθήκατε και πολύ καλά, διότι η βροχή, η χθεσινοβραδινή βροχή που αισθανθήκαμε εδώ στην Αττική τουλάχιστον, ήταν πάρα πολύ ισχυρή, με αστραπές, μπουμπουνιτά και ό,τι άλλο συνεπάγεται με μια έτσι σχεδόν φθινοπορεινή καταιγίδα. Θέλω να συνδεθούμε με τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον μετεωρολόγο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τι άλλαξε ξαφνικά στον καιρό και είχαμε τέτοια σφοδρή, θα έλεγα, βροχόπτωση χθες το βράδυ. Κύριε Αρνιακέ. Καλή σας ημέρα, κυρία Κίλιαν, σε εσάς και τους ακροατές μας. Τι άλλαξε, μα ήρθε ο Οκτώβρης. Ήρθε, επειδή και με τις τελευταίες. Και έφερε και το φθινόπωρο, καθυστερημένα θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει με το που μπήκε ο Οκτώβρης, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, η πρωτεύουσα αισθάνθηκε μετά από πάρα πολύ καιρό το χάδι του φθινοπόρου που έπρεπε ούτως ή άλλως να γίνει, διότι είχε να βρέξει πάρα πολλούς μήνες και δυστυχώς ή ευτυχώς οι αγρότες μας είχαν μεγάλη ανάγκη από αυτό το νερό. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μας ήρθε, θα έλεγα, λίγο ξαφνικό εχθές το βράδυ. Όχι, το είχαμε προβλέψει. Όχι. Το είχαμε προβλέψει. Το είχατε προβλέψει, ότι σωστά. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι επειδή όλη μέρα ήταν αρκετά καλοκαιρινή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή είχα δει και εγώ τις προβλέψεις ότι από το βράδυ και μετά θα υπήρχαν βροχές, κάποια στιγμή λέω εντάξει, δεν θα βρέξει. Και όμως μες τη νύχτα ξεκίνησε να βρέχει. Οι βροχές είχαν ξεκινήσει από το απόγευμα, από το μεσημέρι, λίγο, από ναι, τα δυτικά, οι οποίες ήταν και πολύ ισχυρές και μάλιστα δημιούργησαν και αρκετά προβλήματα στη δυτική στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Α, ναι, στις υπόλοιπες με πλημμύρες στο Αγρίνιο, στην Πάτρα, μικροκλάματα, αλλά όπως και να το κάνουμε, αρκετά δέντρα κόπηκαν εδώ στην Αττική λόγω του σφοδρού ανέμου. Και αυτή η κατάσταση τώρα οδεύει ανατολικότερα και επηρεάζει αυτή τη στιγμή την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από τα δυτικά κάπως φτιάχνει ο καιρός, όχι όμως ότι θα λείψουν τελείως οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικού χαρακτήρα και περιστασιακές, παροδικές. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι νοτιάδες που φύσαγαν πάρα πολύ δυνατά χθες το βράδυ, γυρίζουν σιγά σιγά σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά. Και όταν λέω αισθητά, μετά τα χθεσινά τριαντάρια θα βρεθούμε σήμερα στους 24 και αύριο στους 22 και μεθαύριο στους 20 βαθμούς, για αν όχι λίγο παρακάτω, η μέγιστη θερμοκρασία. Δηλαδή μιλάμε για 10 βαθμούς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τόσο πολύ. Σε μια-δυο μέρες, ναι, βεβαίως. Πάντως σήμερα, ας πούμε, αυτό που αισθανόμαστε, και εγώ δηλαδή από το σπίτι μέχρι εδώ, είναι μια έντονη τσικουφόβραση. Έχει... Ναι, ακριβώς. Λόγω της υγρασίας που έδωσε η βροχή που έπεσε και ότι ακόμα σε αρκετές περιοχές φυσάνε νότιοι άνεμοι. Ναι. Αλλά από το απόγευμα και κυρίως από το βράδυ που θα γυρίσουν παντού βοριάδες, θα έχουμε μια θεαματική πτώση της θερμοκρασίας. Βεβαίως το μπουφανάκι πια θα είναι απαραίτητο. Αυτός ο καιρός θα ξανανατραπεί ή θα πάμε έτσι από εδώ και στο εξής? Από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η εβδομάδα έτσι θα κυλήσει και προσωπικά πιστεύω ότι τα τριαντάρια πια θα τα συναντήσουμε τον Απριλομάη πια του 2014. Αποτελούν παρελθόν τα τριαντάρια, πέφτουμε στα εικοσάρια και με πτωτική τάση καιρού και της θερμοκρασίας. Ναι, γιατί ήταν η αλήθεια, ήταν πολλοί αυτοί που έτσι ήλπιζαν ότι θα κρατήσει ακόμα λίγο καλός ο καιρός, για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο για τις βόλτες και για το μπάνιο, αλλά και για το πετρέλαιο που τουλάχιστον δεν το χρειαστήκαμε ακόμα. Κυρίως για το πετρέλαιο, αλλά κοιτάξτε να σας πω, όχι ότι θα έχουμε χειμώνα, βαρύ χειμωνιά από τώρα και τα λοιπά, και ο Οκτώβρης είναι ένας φθινοπορεινός μήνας, ο οποίος έχει και αρκετές ζέστες και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι ο λαός μιλάει και για το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Ξυστά. Δηλαδή δεν περιμένουμε ότι θα χειμωνιάσει, αλλά οπωσδήποτε δεν θα έχουμε πια τις ζέστες και τις λιακάδες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Φθινοποριάζει πια και σιγά σιγά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Βεβαίως το πρόβλημα με τις θερμοκρασίες χαμηλές έχει ξεκινήσει ήδη στη Βόρεια Ελλάδα, που εδώ και αρκετό καιρό έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες το πρωί. Ναι. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν θερμαντικά σώματα, τζάκια κτλ. Αλλά εδώ κάτω δεν νομίζω ότι ακόμα χρειάζεται να
εκστρατευτούν τέτοια μέσα. Είναι πολύ νωρίς. Ας δει ο Νοέμβρης και βλέπουμε. Ωραία. Κύριε Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι. Και επειδή ακριβώς αυτές οι διακυμάνσεις στον καιρό... Ναι, είναι επικίνδυνες για τις ιώσεις. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να το σημειώσω. Ακριβώς. Προσοχή μεγάλη στο ντύσιμο, διότι οι ιώσεις και τα ακριολογήματα καραδοκούν. Ακριβώς. Είναι αυτό που έλεγαν οι γιαγιάδες μας, ότι πρέπει να ντυνόμαστε σαν το κρεμμύδι, με πολλές στρώσεις, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καιρικές συνθήκες και όλες τις θερμοκρασίες. Όχι ένα μπουφάν πάνω από το τισέρτ, γιατί το τισέρτ υδρώνει και δεν το μπουφάν μετά κρατάει τον υδρότα μέσα και δεν κάνει. Πρέπει να έχουμε ακριβώς 2-3 ρούχα, το ένα πάνω από το άλλο, για καλύτερη μόνωση. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και με αυτό έκανα ακριβώς την εισαγωγή μου για το επόμενο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Παιδικές ιώσεις. Βέβαια, οι ιώσεις δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, αλλά συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο απρόσεκτα, είναι στο σχολείο, δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς από πάνω για να κάνουν την παρατήρηση, είτε να βγάλει την ζακετούλα, είτε να τη βάλει, είτε να προσέχει πώς κινείται και αν υδρώσει, να μην εκτεθεί, ας πούμε, σε ένα ρεύμα και κρυώσει. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε για τις παιδικές ιώσεις και τα παιδικά κρυολογήματα, που αυτή την εποχή νομίζω έτσι είναι στο άνθος τους. Και θέλω να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον παιδίατρό μας εδώ, γνωστό από τις εκπομπές μας εδώ στο web, αλλά και στην τηλεόραση, στο μαγκαζίνο Life, τα έχουμε πει πολλές φορές. Χάρης Λόλη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κίλιαν. Καλό φθινόπωρο, να πούμε, καλό χειμώνα. Καλή σεζόν. Καλή σχολική χρονιά. Ναι. Του προηγούμενου, του προλαλήσαντα, τον επίλογο. Στον οποίο επίλογο, που δεν ξέρω το θέμα, θα κάνω μια μικρή παρατήρηση στον ντύσιμο που είπε. Ωραία, για να ακούσουμε. Αφού βέβαια ακούσε και το θέμα σας, ότι είναι νομίζω οι ιώσεις της εποχής μας. Ακριβώς. Και επειδή τα παιδιά είναι έτσι πιο ευαίσθητα σε αυτά. Πλήττονται. Ακριβώς. Σωστό. Τα παιδιά πλήττονται γιατί ακόμα δεν έχουν σχηματίσει την άμυνά τους. Είναι λογικό αυτό. Μέχρι 5 χρονών τα παιδάκια φτιάχνουν την άμυνά τους. Λίγο μετά γίνονται πιο γερά. Ανθεκτικά θα λέγα σιγά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και πιο απρόσεκτα. Δηλαδή, εμείς όταν καθόμαστε στο ρεύμα, ακριβώς, το αντιλαμβανόμαστε και. Γιατί τα παιδιά κινούνται. Προφυλαζόμαστε. Εμείς καθόμαστε και ισχύει. Τα παιδιά κινούνται. Σωστά. Γιατί αρρωσταίνουμε το χειμώνα. Το έχω ξαναπεί, γιατί αρρωσταίνουμε το χειμώνα. Οι μεταβολές θερμοκρασίας. Είδατε πως κάνουμε. Υδρώνουμε. Ξέρετε, ναι. Το βράδυ πέφτει λίγο κρύο, την ημέρα κάνει ζέστη. Αυτό εδώ, οι μεταβολές θερμοκρασίας. Η υγρή ατμόσφαιρα που υπάρχει τώρα αυτές τις μέρες, το φθινόπωρο. Δημιουργούν συνθήκες ικανές να βγουν στην επιφάνεια τα μικρόβια και οι ιοί που ζουν πέριξ του περιβάλλοντος μας και στον εαυτό μας. Μάλιστα. Θέλετε όμως να. Συχνά οι άνθρωποι αρρωσταίνουν πιο συχνά οι άνθρωποι το φθινόπωρο, το χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, καλή οξυγόνωση των χώρων. Δεν έχουμε συνοστισμό ατόμων, ακόμα και στο θερινό σινεμά πάμε, είναι ανοιχτά. Ενώ στο χειμώνα βγαίνουν όλοι γύρω-γύρω-γύρω. Όπου υπάρχει συνοστισμός ατόμων, υγρή ατμόσφαιρα, μεταβολές θερμοκρασίας, εκεί γίνονται επιθετικοί και οι ιοί και τα μικρόβια. Γι' αυτό αυτή την εποχή πάντοτε έχουμε περισσότερες λοιμώξεις. Πολύ σωστά, λοιπόν. Κάντε τη διόρθωσή σας σε αυτό που είπε ο κύριος Αρνιακός. Στο μέγεθος του ντυσίματος, ναι. Επειδή τα παιδιά κινούνται, δεν κάθονται όπως εμείς μπορούμε να κάτσουμε μια ώρα δύο να βλέπουμε τηλεόραση ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Τα παιδιά κάνουν ασταμάτητα. Εάν υδρώσουν με τα ρούχα τα πολλά, είναι αυτό που λέω μεταβολές θερμοκρασίας. Άρα είναι πιο επιρρεπή στο να νοσήσουν από ότι ένα παιδί που δεν θα υδρώσει τόσο πολύ δεν θα είναι. Οπότε τι προτείνουμε στους γονείς. Στους γονείς λέμε να ντύνονται ανάλογα με την εποχή μας. Δεν θέλει τώρα, δεν είναι ζέστη κανείς σήμερα. Έβρεχε σήμερα, κανείς ζέστη. Εγώ με ένα πουκάμισο είμαι. Να ντύνονται ανάλογα με την εποχή μας. Και φυσικά επειδή πάνε στα σχολεία ήδη, στα νηπιαγωγεία, στους περίπου σταθμούς, εκεί θέλει μια μικρή προσοχή, ένα παιδί φοράει δύο ζακέτες, να το βγάλει κάποια για να παίξει και μετά να φορέσει, ας πούμε, όπως κάνουν οι αθλητές όταν πάνε στον πάγκο της ομάδος και τέτοια φοράνε μέσα στο μπουμά τους. Αλλά να τα ξετύνουν, όχι να τα έχει ντυμένα να τρέχουν και να παίζουν. Αυτό είναι αυτό όμως που είπα, κύριε Λόλη, προηγουμένως, ότι στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό, δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς ή η γιαγιά, ξέρω εγώ, από κοντά να το προσέξει το κάθε παιδί απομονωμένα και γι' αυτό. Και οι δασκάλες θα έχουν κάποιο ρόλο σε αυτό, γι' αυτό πληρώνουμε λίγο, για να έχουν γιατί κάποιο ρόλο, να το δουν αυτά, το κάνουν. Πώς θα το κάνουν, μέσα καθήκοντά τους. Έτσι θα έπρεπε, έτσι θα έπρεπε. Λοιπόν, ποιες είναι οι παιδικές ιώσεις, κύριε Λόλη. Είναι τώρα, αυτή την εποχή, γι' αυτό το λόγο. Είναι η εποχή που ευνοεί να βγουν οι ιοί όχι στην επιφάνεια.
σε όλους τρέχει η μύτη μας, αλλάζει η θερμοκρασία και γι' αυτό. Δεν είναι όμως κάτι σοβαρό, ευτυχώς δεν είναι σοβαρό. Αρκείται σε ένα μικρό πυρετό, σε κάποια καταρροή, συνήθως έντονη, και η καταρροή φαίνεται το βήχα, δεύτερο πάθος και το βήχα. Εγώ μέχρι στιγμής είδαμε πάρα πολλά παιδιά, αλλά σοβαρό δεν μπορώ να πω ότι είδα. Οπότε είναι πιο πολύ κρυολογηματάκια, ας πούμε. Κρυολογηματάκια που βέβαια σε μια ηλικία 2-3 ετών μπορεί να είναι λίγο βασανιστικό, ας πούμε, δεν μπορεί να φυσήξει με τη μύτη του. Ναι. Είναι βασανιστικό, ξυπνάει το βράδυ, ενοχλεί τους γονείς. Είναι δηλαδή. Θέλει μια διαδικασία με τους φυσικούς ορούς και αυτά. Παρά ότι είναι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, εμένα που η κόρη μου η μικρή έχει γύρω στις 2 εβδομάδες καταρροή, να μην ανησυχήσω. Να μην ανησυχήσετε, όχι. Αλλιώς θα σας τη φέρω. Έχουν μικρή και μεγάλη καταρροή. Απλώς η τέχνη σιγά σιγά θα μάθει να φυσάει τη μητούλα του, σιγά σιγά. Μέχρι τότε το βοηθάμε έξω από τον ορό και με διάφορα άλλα αντισταμινικά που να βοηθήσουν λίγο τον περιορισμό της εκροής της. Πότε μπορούμε να καταλάβουμε αν, ας πούμε, η καταρροή, όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, έχει να κάνει με κάποιον ιό ή αν είναι κρυολόγημα. Ναι, η μικρόβιο. Πάρα πολύ ωραία. Όσο είναι πιο καθαρή σαν νερό, η καταρροή το χρώμα, είναι δηλαδή. Ιογενής, το χρώμα. Όσο γίνεται κίτρινο-πράσινη παχύρευση, εκεί τίνει να μοιάζει με μικροβιακή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα τη πρέπει να. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε και λίγο το νου μας. Αν βάλει και πυρετό και βήχα, όντως ο γιατρός χρειάζεται. Αν έχει μόνο μια καταρροή με άσπρη, καθαρή μιξούλα, δεν τρέχει και τίποτε. Αντιμετωπίζεται και με βοήθειες τηλεφωνικές. Μάλιστα. Οπότε. Οπότε έτσι γίνει. Μπορούμε να το ξεχωρίσουμε λιγάκι μπορούμε, από το σπίτι και πριν τρέχουν στους γιατρούς. Βγαίνει και το εμβόλιο της γρήπης. Κάποιες ομάδες παιδιών θα το κάνουν. Ομάδες, όχι όλα. Ναι. Αυτά πάνε πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό, αυτά που είναι μέχρι 2 χρονών, αυτά που έχουν ιστορικό συχνών προσβολών βροχίτιδος ή άνων λοιμόξεων, αυτά που έχουν βαρύτατες άλλες νεφρολογικές, αιματολογικές λοιμόξεις, είναι μια ομάδα κατηγορία γύρω στο 35% των παιδιών 40 που τα κάνουν το εμβόλιο της γρήπης. Το εμβόλιο της γρήπης προστατεύει από μια ομάδα ιών. Όχι ότι δεν θα αρρωστήσει ποτέ, αλλά σαφώς προστατεύει. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε. Καλά, εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου για αυτό το εμβόλιο της εποχιακής γρήπης. 2 φορές το έκανα και ήταν οι χρονιές που αρρώστησα εγώ και τα παιδιά μου τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρω. Ναι, θα απαντήσω. Είμαι ειδική περίπτωση. Θα ακόμα περισσότερο, αν το πω έτσι. Είμαι ειδική περίπτωση. Άλλωστε, τα δικά σου παιδιά δεν είσαι κατηγορία αυτή, από ό,τι ξέρω προσωπικά. Αυτό ότι έχω μια άποψη. Σωστά. Λοιπόν, πάντως νομίζω, κύριε Λόλη, ότι αυτό που ταλαιπωρεί τους γονείς πιο πολύ αυτή την περίοδο, καλά θα μου πείτε και ποια περίοδο όχι, είναι που έχω ακούσει και από πολλούς γονείς ότι συμβαίνει σε πάρα πολλά σχολεία, είναι αυτό με τις ψήρες. Α, καλά αυτό. Με το που ξεκινάει το σχολείο. Αυτό είναι διαχρονικό. Όλα τα παιδιά. Παιδιά που είναι ενήλικα, δεν είχαν ένα υπάρχει. Αυτό είναι απέσιο, είναι δύσκολο, υπάρχει και θα υπάρχει. Και είναι πιο βασανιστικό στα κορίτσια, γιατί έχουν μεγάλα μαλλιά. Ένα γόρι το κουρεύει όλο και λίγο το θεραπεύει. Στα κορίτσια τι θα κάνει τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτή τη συζήτηση την είχα κάποιες φορές, ας πούμε, και με κάποιους γονείς και γενικά έχει πέσει σαν συζήτηση στο τραπέζι. Πώς γίνεται, ας πούμε, δηλαδή, ακούω κάποιον που λέει, μα δεν μπλένονται, ας πούμε, πώς έρχονται οι ψήρες σε ένα σχολείο και. Εντάξει, κολλάνε όλα τα παιδιά. Ένας να έχει, μεταδίδεται εύκολα με τα ΟΑ και τέτοια. Τεινάζεσαι, ξύνεσαι, το μεταδίδεις παραδίπλα, στο διπλανό σου. Έχουν μία τάση αυτές οι φθήρες να πηγαίνουν πιο πολύ σε παιδικά κεφάλια, με τον υδρότα, με το ένα μετάλλο. Είναι πολύ εύκολο. Και από πού ξεκινούν. Από πού ξεκινούν. Κάπου θα το πάρει κάποιο. Κάποιο παιδί, κάπου θα το πάρει. Δεν είναι θέμα βρώμας. Απλώς όταν έχεις φθήρες, πρέπει να κάνεις μια υγιεινή αναγκαστική. Ναι. Αναγκαστική όταν κολλείς. Όχι όμως ότι το βρώμικο κεφάλι παίρνει πιο πολύ, φέρνει αυτό τις ψήρες. Κάπου τις κόλλησες, στο περιβάλλον ζει και αυτή. Την πήρε μία, έχει πολλά ουά, μία ψήρα, εύκολα μεταδίδεται. Μένουν εκεί, τα παιδιά είναι ένα δίπλα στ' άλλο, παίζουν μαζί, αγκαλιάζονται μαζί. Δεν είναι πολύ πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Είναι βασανό. Πάντως, από πού ξεκινάνε. Τώρα το έχω βαθύνει το θέμα, απλά επειδή το έχουμε στις πολλές. Κάπου υπάρχει. Πώς ξεκινάει, οποιοδήποτε νόση, κάποιο ξεκινάει. Υπάρχει και στο περιβάλλον. Ναι. Το έχει. Και γίνεται σε ένα παιδί. Και μετά, ασφαλώς. Και μετά αυτό το παιδί κάνει πολλά. Ο ΑΕΠΣΙ και είναι μπελάς. Είναι εύκολο να πάει σε άλλο. Τα παιδιά κάθονται δίπλα-δίπλα. Τι συστήνεται στους γονείς. Οι μανάδες και να ξέρουν ότι έχει. Ξήρε ένα παιδάκι, θα το στείλει σχολείο. Δεν κάνω. Δηλαδή, θα πάνε στη δουλειά του.
Σωστά. Τι συστήνεστε στους γονείς, πώς μπορούν έτσι με τον πιο εύκολο τρόπο να απαλλαγούν από τους επισκέπτες αυτούς? Ναι, κοιτάξτε, ο πιο εύκολος τρόπος είναι πραγματικά το βραδάκι να πάνε με λίγο ξύρι και νερό και μια τσατσάρα, αυτή τα πυκνά που έχουν μέσα αυτά τα παιδιά με τις ψήνες, να το χτενίζουν το παιδάκι τους. Και μια φορά την εβδομάδα μπορούν να βάζουν ένα διφτηριακό σαμπουάρ, μια λοσιόν. Αυτή είναι η προστασία. Μια φορά την εβδομάδα μια λοσιόν και να το χτενίζουν και συνεχίζει πολύ συχνά με λίγο ξυδό νερό. Ξυδό νερό, ε? Ναι. Ξυδόνερο το βράδυ με τις πυκνές τσατσάρες, εκείνες εκεί τις πολύ... Και μετά ξεπλένουμε με κανονικό σαμπουάν. Α, ξεπλύνει, ναι, δεν πειράζει να ξεπλύνει, να μυρίζει το ξύδι, να ξεπλύνει. Αυτή είναι η αποστασία. Αρκετό ξύδι, έτσι, για να, ας πούμε, δύο προς ένα ή πιο λίγο μερικές σταγόνες ξύδι. Μερικές σταγόνες, αρκεί να πάρει μια γεύση που είναι λίγο έτσι αντιψηριακό το ξύδι, να το πω έτσι. Τι κάνει το ξύδι στις ψήρες? Είναι η οσμή, όλα αυτά που τα ποθεί και μερικές. Όχι τις φωνεύει, αλλά βοηθάει στο να... Πώς όταν έχουμε μας φάει ένα κουνούπι, βάζαμε παλιά ξυδάκι. Έχει τα συμπτώματα να μην έχει τον κλεισμό, όχι ότι θα σε θεραπεύσει μόνο το ξύδι. Αλλά είναι μια μικρή γραμμή άμυνας στον κλεισμό και στην επέκταση. Όχι ότι θα το θεραπεύσει αυτό. Κύριε Λόλη, αρχίζουμε και τρώγουμε τώρα με τη συζήτηση αυτή που ξεκινήσαμε. Και τα κοντά μαλλιά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, απλά νομίζω ότι σημαντικό επίσης είναι σε αυτό ότι να γίνεται δουλειά, ας πούμε, σε μια σχολική τάξη, να γίνεται δουλειά από όλους τους γονείς. Γιατί αν, ας πούμε... Ναι, δεν μπορεί, μα αυτά είναι ομαδικά αθλήματα. Έτσι, αν από τα 20 παιδιά, ξέρω εγώ, τα 25, μόνο οι 5 γονείς κάνουν τη θεραπεία αυτή και οι υπόλοιποι 20 δεν την κάνουν. Είναι σαν τα εμβόλια. Για να φύγει μια αρρώστια με τους εμβολιασμούς, πρέπει όλα να εμβολιάζονται. Αν τα μισά δεν εμβολιάζονται, σαφώς θα ελοχεύει πάντοτε αυτή η ασθένεια. Έτσι και αυτό. Βεβαίως όλοι μαζί. Το κάτω-κάτω στα σχολεία αυτά, τα ιδιωτικά, τους παιδικούς αγωγούς, η παιδαγωγία, νομίζω εκεί μπορεί να περάσει πιο εύκολα ένα τέτοιο μήνυμα. Είναι πιο ελεγχόμενα, να το πω έτσι. Μην το λέτε. Σε αυτό το στυλ, όχι ότι τα... Μην είστε σίγουρος, εξαρτάται από το γονιό. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο ελεγχόμενα, δημιουργούνται κάποιες άλλες απαιτήσεις, ξέρω, κάπως έτσι, αυτές το βλέπω, όχι ότι... Ναι. Υποτιμώ το άλλο, για όνομα Θεού. Και εγώ παιδί λοιπόν. Δηλώνω τη συμπαράστασή μου σε όλες τις μαμάδες με κορίτσια με μακριά μαλλιά. Λοιπόν, που πραγματικά είναι μεροκάματο αυτό το... Δηλαδή... Εγώ αγόρι είχα και με κοντά μαλλιά και τρόμαξα κάποτε όταν ήταν μικρό να τις διώξουν. Τρομάξαμε. Εκεί νομίζω πείθεις το παιδί ότι είναι πολύ της μόδας το μαλλί καρφάκι. Και... ναι. Τα αγόρια και τζάκια σώζονται λίγο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Λόλη. Καλημέρα. Να είστε για καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα της ημέρας από το govastileto.gr. Scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed below.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα θέματα που έχουν αναρτηθεί σήμερα στο govastileto.gr, το site που σας ενημερώνει σχετικά με το lifestyle, τους celebrities, τη γυναίκα, την οικογένεια, το παιδί, την ψυχολογία, τη μαγειρική, την αστρολογία και πολλά 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 άλλα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αγγελική Στόγια από το govastileto.gr για να μας πει σήμερα ποια είναι τα θέματα της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα, γιατί εντάξει, τα θέματα στο govastileto ανανεώνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Έτσι δεν είναι, Αγγελική? Καλησπέρα, Κιμ, και καλό μήνα. Καλό μήνα. Και καλό φθινόπωρο, να πούμε. Άκουγα πριν τον κύριο Ορδιακό που μας ενημέρωνε για τις θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα, τρέχει επικαιρότητα και εμείς είμαστε εδώ και δουλεύουμε πυραντοδός για να είναι ενημερωμένοι πάντε. Βεβαίως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, Αγγελική, γιατί εντάξει, ξέρεις, δεν είναι μόνο τα θέματα της ημέρας που μπαίνουν το πρωί και οι αναγνώστες μας όλη την ημέρα θα δουν τα ίδια θέματα επάνω. Το site ανανεώνεται συνεχώς. Συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακριβώς. Και μέσα στη νύχτα, άμα χρειαστεί. Ακριβώς. Αν και δεν είμαστε site επικαιρότητας, δηλαδή τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είμαστε, αλλά και πάλι προκύπτουν διάφορα θέματα μέσα στην ημέρα που έχουν ενδιαφέρον για τους αναγνώστες και ειδικά για τις αναγνώστριές μας. Και τα οποία παρακολουθούμε και κρατάμε όλους τους αναγνώστες μας, οι οποίοι επισκέπτονται το www.gr και ανά πάση στιγμή μπορούν να ενημερωθούν ό,τι και ό,τι έχει να κάνει, κυρίως με τα τηλεοπτικά δρόμενα, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους της εγχώριας και όχι μόνο showbiz και πολλά θέματα από πολλές κατηγορίες που αναλυτικά είπες εσύ πριν λίγο. Να ξεκινήσουμε. Πώς αλλιώς θα πατάγαμε έτσι σταθερά, δυνατά στη γόβα μας, έτσι? Έτσι ακριβώς. Το γόβα στη λέτα σας πάει παντού. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία παρακολούθησε χθες την πρεμιέρα της Ελένης Μουναγάκη. Η ίδια μέσα από τη φίλη της στο Βήμα, ναι, πήρε αφορμή και πάτημα από το δελτίο τύπου, το οποίο στάλθηκε λίγες ώρες πριν η εκπομπή της Ελένης Μουναγάκη βγει στον αέρα. Ναι. Και με αφορμή αυτό, η ίδια ρίχνει έτσι τα βέλη της στην παρουσιάστρια, χαρακτηρίζοντας το δελτίο τύπου ως το χειρότερο που έχει δει ποτέ της. Τη στιγμή που όλοι μας, ο κόσμος προσπαθεί να πατήσει, να βρει τα πατήματά του, έρχεται το δελτίο τύπου που λέει ότι η Ελένη Μουναγάκη είναι μια εκπομπή, η εκπομπή μάλλον της Ελένης, είναι μια εκπομπή η οποία είναι σταθερή αξία και επιστρέφει για τη σεζόν στον Μάικ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Η ίδια φαίνεται ότι διαφωνεί. Να σας διαβάσω για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της Αφροδίτης Γραμμέλη. Ναι. Όταν καταραίει ο κόσμος γύρω, τα μεσημεριανάδικα παραμένουν σταθερά. Οι ανησυχίες μιας μερίδας τηλεθεατών για την προσωπική ζωή τριτοδεύτερων καλλιτεχνών και για το styling στην τηλεόραση θα κοπάσουν άμα την εμφάνισή της, Ελένης δηλαδή, ενδεχομένως να πρόκειται για ένα από τα χειρότερα δελτία τύπου που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα και πρόσωπα παραμένουν τα ίδια παρά τις κοσμογονικές αλλαγές δεν σημαίνει σταθερότητα, αλλά στασιμότητα. Έχει διαφορά. Είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό, με αυτό τι θέλουν να δείξουν, ότι η εκπομπή φέτος θα είναι ανατρεπτική, θα είναι διαφορετική, τι? Οι ίδιοι μέσα από το δελτίο τύπου θέλουν να δείξουν ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι μια σταθερή αξία, ναι, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και ότι το ραντεβού που δίνει εδώ και τόσα χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα θα παραμείνει σταθερό. Η ίδια φαίνεται να διαφωνεί και να εισαγωγικά να επιτίθεται στην Ελένη Μενεγάκη. Με αφορμή όσα γράφτηκαν. Κάτσε, περίμενε, Αγγελική, γιατί μας μπέρδεψες. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα δελτίο τύπου που εστάλει από τον Α, σωστά, ναι, το ναι, οποίο ναι, το υπογράφει το κανάλι. Ακριβώς. Όπου γίνεται λόγος, λοιπόν, ότι είναι μια σταθερή εκπομπή, καλά το αυτό που έχει τη σταθερή της αξίας και όλα αυτά. Και μετά από αυτή την ανακοίνωση, λοιπόν, έρχεται η απάντηση της αρχισυντάκτριας της Ελένης Μενεγάκη, η οποία απαντά σε αυτό το δελτίο. Η Αφροδίτη Γραμμέλη δεν είναι αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη. Είναι τηλεκριτικός, η οποία πήρε αφορμή από αυτό το δελτίο τύπου. Ναι, η ίδια η Ελένη Μενεγάκη μετά απαντά.
Όχι, η Ελένη Μαριθάκη δεν απαντάει. Η ίδια, μόνο αναφερόμαστε στα όσα έχει σχολιάσει και γράψει μέσα από τη στήλη της στο Βήμα η Αφροδίτη Γραμμέλη. Α, μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια δήλωση της ίδιας της Ελένης Μενεγάκη ή της ομάδας της. Ωραία. Όχι, δεν υπάρχει κάποια δήλωση της. Η Αφροδίτη Γραμμέλη είναι ο συλλεκτικός. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε υπήρχε αντίδραση από αυτή τη μεριά και δεν υπήρχε κάποια, δεν υπήρχε κάποια αντίδραση. Όχι, από την μεριά της Ελένης. Απαντήσει. Το παρακολουθούμε να πούμε άμα θα υπάρξει κάποια απάντηση στα λεγόμενα, στα όσα γράφει η Αφροδίτη Γραμμέλη. Ναι. Να πούμε σήμερα στη μία ξεκινάει η υπόπη της Ελένης Μενεγάκη. Μήπως και απαντήσει. Μήπως και υπάρχει κάποια. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Πάντως να διαφωνεί και να το δείχνει πολύ έντονα στο γεγονός ότι ο κόσμος γύρω μας κατρακυλά. Όπως λέει η ίδια η Αφροδίτη Γραμμέλη και το δελτίο τύπου του Άλφα, αλλά δείχνει. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα και θα παραμείνουμε στην ίδια εκπομπή, αλλά όχι στην Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μια συνεργάτητά της, την Ελιάνα Χρυσικοπούλου, η οποία είναι στο πάνελ της Ελένης. Χθες λοιπόν, στην πρεμιέρα της εκπομπής, οι συνεργάτες της Ελένης Μενεγάκη σχολίαζαν τις τηλεοπτικές μεταγραφές. Και στο τραπέζι κύμα έπεσε και αυτή του Πέτρου Κωστόπουλου που έχει γίνει πολύ λόγος, που θα παρουσιάζει το πρωινό στο Μέγκα. Λοιπόν, και λέει χαρακτηριστικά η Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Συγγνώμη ρε παιδιά, πρωινή ζώνη ο Κωστόπουλος. Γιατί να θέλω να δω έναν μεσήλικα το μεσημέρι ή το πρωί, εγώ που είμαι νοικοκυρά και είμαι στο σπίτι. Το βραδινό σόου που έκανε με τη σπιρτάδα, την εξυπνάδα του, έτσι, τις κουβέντες που κάποιες φορές το πρωί δεν μπορείς να τις πεις, είναι πολύ καλή αυτό, του πηγαίνει. Το πρωί δεν θέλω όμως, δεν θέλω, θέλω να χαλαρώσω. Έτσι λέει η ίδια η Ελιάνα Χρυσικοπούλου ακριβώς τα λόγια της σας μετέφερα, δείχνει να διαφωνεί, κάποιοι από το πάνελ συμφώνησαν. Έχει γίνει μεγάλος δώρος αυτή η δήλωση της Ελιάνας από χθες. Εντάξει, γνώμη είναι αυτή η άποψη. Είναι τώρα. Είναι αυτή η άποψη, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε την πρεμιέρα του Πέτρου Κωστόπουλου και ο ίδιος είχε δώσει τα συνέντευξη. Δεν νομίζω να απαντήσει όμως, Αγγελική. Εγώ πιστεύω θα απαντήσει, αλλά με τον δικό του τρόπο ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ίσως με τα νούμερα. αυτό μπορεί, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι μια συζήτηση που μπορεί να έπεσε στο πάνελ. Και να μην είχε περαιτέρω. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ένα άνθρωπο με τέτοια εμπειρία να μπει στη διαδικασία, να σχολιάσει το κάθε τι που ακούγεται από οποιαδήποτε εκπομπή, απλά και μόνο σε βάση ένα φαβλοκύκλιο που δεν έχει τελειωμό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, Αγγελική. Λοιπόν, πάμε στο Brad Pitt και στην Αντζελίνα Τζολί. Ένα λαβερό ζευγάρι. Μπρατζελίνα, ναι. Μπρατζελίνα, οι οποίοι αυτό το διάστημα ζουν χώρια. Δεν συμβαίνει κάτι ανάμεσά τους, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι αν μη τι άλλο. Απλά οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τους έχουν αναγκάσει να ζουν χωριστά αυτούς τους μήνες. Ο Brad Pitt βρίσκεται με τα τρία του παιδιά στο Λονδίνο και η Αντζελίνα Τζολί με τα άλλα τρία παιδιά βρίσκεται... Έχουν χωρίσει και τα παιδιά, σύνδε. Τρία και τρία, μάλιστα. Ακριβώς. Ο Brad Pitt πρόσφατα έκανε ταξίδι στο Hong Kong, να πούμε. Και επειδή του έλειψε λίγο η Αντζελίνα, να πούμε, λίγο το ότι ήθελε να της δείξει την αγάπη του, είπε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να αγοράσει κοσμήματα αξίας 250.000 δολαρίων και θα σας τα πω και σε ευρώ, 185.000 ευρώ. Για την Αντζελίνα. Για την Αντζελίνα, όλα αυτά. Α, έχουμε και το κόσμημα. Που... Έχουμε έτσι, το κόσμο που έχει γίνει έτσι, που έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Αυτό είχε 180.000 ευρώ. Όχι, αυτό περιλαμβάνεται σε ένα από τα κοσμήματα που της έκανε δώρο, γιατί της έκανε δώρο και ένα πανάκριβο ρολόι. Δεν γνωρίζουμε τη μάρκα του, τη μάρκα που έλεξε ο Brad Pitt και την Αντζελίνα. Ωστόσο, αυτό το μεταγιόν έχει βγει στο φως της δημοσιότητας, το έχουμε στο www.gov.gr. Ωραία, οπότε μπορούμε να τα δούμε όλα τα κοσμήματα εκεί, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Ακριβώς. Καλά, δεν νομίζω να θέλει κανένας να εμπνευστεί, ας πούμε, την... Δεν νομίζω, αλλά από την άλλη να πούμε ότι... Την κίνηση του Brad Pitt, ναι. Η Μπραντζελίνα, ακίνου, βγάζουν τον χρόνο, τα κέρδη τους ακίνουν, σύμφωνα με την Daily Mail, τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, οπότε αυτά που πήρε ο Μπραντ τώρα μου φαίνονται και φτηνά. Δηλαδή, τι να σου πω. Είναι σαν να πήραμε εμείς από την παραλία ένα πλαστικό ρολόι, δηλαδή. Σωστά. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Βρε το τσιγκούνι, δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι. Καλά, ναι, ωραία. Ενδιαφέρον θέμα.
Ωραία, ποια σάρικο. Επικαιρότητα, θα κάνει κάτι το γύρο του κόσμου. Φαντάζομαι θα βγουν από αυτά τα κοσμήματα που έτσι βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, θα βγουν πολλές απομιμήσεις σε σαφώς έτσι φτηνότερη τιμή. Έτσι, γιατί τόσο μεγάλες φήμες επώνυμοι stars δίνουν τα βήματα. Έπνευση, έπνευση. Έτσι, έπνευση. Λοιπόν, για πάμε σε επόμενο θέμα. Πάμε στην κατηγορία «Είμαι μαμά», που μας αρέσει και την αγαπάμε πάρα πολύ στο Γόβα Στηλέτο. Ναι. Να πούμε λίγο για, για το τομέα αυτών, τη στήλη «Είμαι μαμά». Το «Είμαι μαμά» είναι μια στήλη που είναι ξεχωριστή από το «Παιδί μου», δηλαδή σε ό,τι άλλο αφορά το παιδί καθ' αυτό. Το «Είμαι μαμά» έχει να κάνει από τη στιγμή που μια γυναίκα μένει έγκυος, εγκυμονή δηλαδή, και έχει το μωράκι μέσα στην κυλίτσα της, μέχρι και όλα αυτά που την απασχολούν στα χρόνια που έπονται. Δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί, ποιες μπορεί να είναι οι αγωνίες της μαμάς. Το πώς μπορεί να επανέλθει το σώμα της. Tips διάφορα για την διατροφή κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Δηλαδή, όλα αυτά που μπορεί να απασχολεί μία μαμά από τη στιγμή που μένει έγκυος μέχρι το παιδί της να παντρευτεί. Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Αλλά πες μας τώρα για το θέμα μοναδικό. Ωραία. Αδυνατίζει τα μωρά η γυμναστική στην εγκυμοσύνη. Αναλυτικότερα. Και τη μαμά, και τη μαμά. Και τη μαμά γυμνάζει, βέβαια. Και τη μαμά γυμνάζει. Χάνει πιο εύκολα τα κιλά που παίρνει στην εγκυμοσύνη. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν επιστήμονες από τις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίοι λένε ότι η ελαφριά άσκηση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού μελλοντικά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι υπέρβαρες ή παχύσαρκες μητέρες είναι πιθανό να φέρουν στον κόσμο μεγάλα μωρά. Ενώ οι γυναίκες οι οποίες κάνουν άσκηση κατά τη διάρκεια της κοίησης, γεννούν πιο αδύνατα παιδιά. Βέβαια, να πούμε και να τονίσουμε, Αγγελική, το λέει και στο κείμενό μας στο astiledo.gr, ότι είναι οι δικές σας ασκήσεις αυτές που μπορούν να κάνουν ακριβώς, οι εγκυμονούσες. Έτσι, δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι ανεβαίνουμε σε ένα διάδρομο και αρχίζουμε και τρέχουμε στο 12. Με τίποτα. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε άσκηση στην εγκυμοσύνη, καλό είναι να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο έμπειρο. Ακριβώς. Υπάρχουν και πολύ ωραίες ομάδες γυμναστικής για εγκυμονούσες πλέον. Και με τα ζευγάρια, πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή και ο μέλλοντας μπαμπάς πηγαίνει μαζί με την. Το έχεις δει εσύ αυτό? Το έχω δει. Το έχεις δει? Όχι ζωντανά, να μην λέω ψέματα. Το έχω δει και σε βίντεο στο διαδίκτυο, αλλά και σε. Το βίντεο του διαδικτύου από ποια χώρα ήταν, Αγγελική? Όχι από την Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι, για να λέμε και μερικές αλήθειες. Να λέμε αλήθειες. Δυστυχώς κάποια πράγματα, ναι, να το πούμε πίσω. Δεν ξέρω. Ή μας αρέσουν τα πιο πατροπαράδοτα πράγματα. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα του Γοβασιλέτο σήμερα.gr που έχουμε επιλέξει για εσάς έχει να κάνει με τα ζώδια. Σήμερα έχουμε 1η του μήνα, μπήκε ο Οκτώβριος. Και μας ενδιαφέρουν πολύ. Και ενδιαφέρουν και τους άντρες, όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες. Είναι μεγάλο το κοινό το οποίο επισκέπτεται τη συγκεκριμένη στήλη του Γοβασιλέτο. Ναι, και να πούμε ότι η συγκεκριμένη στήλη μας της αστρολογίας δεν έχει να κάνει μόνο με προβλέψεις, αλλά έχουμε και πάρα πολύ ωραία θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ζώδιό μας, αλλά δεν έχουν να κάνουν μόνο με πρόβλεψη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ας πούμε, αδυνατίστε ανάλογα με το ζώδιό σας. Ή βρείτε τον κατάλληλο σύντροφο ανάλογα με το ζώδιό του. Δηλαδή, είναι πιο πιστά. Ποια ζώδια, πώς εκδικούνται τα ζώδια. Αυτή η κατηγορία λέγεται Astra Code, πέρα από τις εβδομαδιές και μηνιαίες προβλέψεις. Σήμερα όμως αναρτήθηκε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και για τους άντρες και για τις γυναίκες, το οποίο έχει να κάνει με τις σημαντικότερες όψεις του Οκτωβρίου και πώς επηρεάζουν το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Μπορεί κάποιος να δει, μπαίνοντας στο συγκεκριμένο άρθρο, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές αστρολογικές όψεις. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά
να τα ακούσουμε. Ωραία, πες εσύ μερικά γενικά και μετά από εκεί και πέρα μπορεί να μπει ο καθένας και να δει τις προβλέψεις συγκεκριμένα για το δικό του ζώδιο. Ωραία, στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, mm-hmm. Να πούμε ότι με την έκλειψη της Σελήνης στο Σκορπιό, ναι. Στο ζώδιο του Κριού συμβαίνει στις 19 και στο Σκορπιό στις 21, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις αισθηματικές σχέσεις. Να γίνουμε λίγο πιο συγκαταβατικοί και διπλωμάτες και να μην τραβάμε τα πράγματα στα άκρα. Mm. Τα νέα ξεκινήματα, σημαντικές συμφωνίες που έχουμε κατά νου ή ευνοούνται το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Θα πρέπει να έχουμε ωστότε βέβαια υπομονή μέχρι και τον άλλο μήνα, γιατί είναι κάποια από τα ζώδια τα οποία δεν ευνοούνται και αυτό αναλυτικά μπορεί να δει κάποιος. Αχ, ο Παρθένος πού βρίσκεται? Καλά, θα μπω μετά να το διαβάσω. Ο Παρθένος από τις 15 του μήνα και μετά πολύ εύκολα θα επιβαρύνει τις οφειλές σας. Προσοχή στις άσκοπες αγορές. Λοιπόν, φτάνει, Αγγελική. Όχι, άσκοπες αγορές ο Παρθένος, παρακαλώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Ωραία. Καλημέρα και καλή συνέχεια και καλό μήνα και πάλι. Καλό μήνα, Αγγελικούλα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, της σημερινής τουλάχιστον, γιατί αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, την ίδια ώρα, 12 ακριβώς, infotainment, για να δούμε τα θέματα της ημέρας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.